Πάμε στον πρόεδρο να μας πει καλησπέρα εδώ στην Κρήτη. Τι κάνεις, Μανώλη? Καλησπέρα, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα από την Τυπική Ένωση Κριτών Αττικής. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βρίσκεσαι εκεί στην καρδιά της πρωτεύουσας. Έχει φωταγωγηθεί το δέντρο ή είναι θέμα λεπτών? Δεν έχει φωταγωγηθεί, είναι θέμα λεπτών. Εδώ με συνοδεία από τη Φιλαρμονική Αθηνών. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Έχουμε εδώ πέρα να σας μεταφέρουμε πλάνα. Πώς είναι το κλίμα? Βλέπουμε αρκετό κόσμο, βλέπουμε εκεί μικρούς και μεγάλους. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, μουσικές. Πολύ, πολύ γιορτινό το κλίμα. Οι καιρικές συνθήκες μας τα χάλασε λίγο καιρό στις προηγούμενες ημέρες. Όχι, μας τα χάλασε, αλλά τώρα είναι καλά. Και βλέπουμε σε ακόμα μία εκδήλωση εκεί στην Αθήνα, μεταξύ άλλων βέβαια, κριτικοί φοιτητές δίνουν το παρόν, μεταφέρουν εδώ στους δικούς τους ανθρώπους το κλίμα της πρωτεύουσας. Αυτό κάνεις και εσύ τώρα. Μπράβο, ναι. Η Κριτική Ένωση Κριτών Αττικής έχει πολύ δυναμικό παρόν εδώ στην Αθήνα. Τώρα είναι η εβδομάδα του γλεντιού μας, 3 Δεκεμβρίου έχουμε το γλέντι μας. Το γλέντι πότε το έχετε? Το προσκαλούμε και όλους. 3 Δεκεμβρίου το Σάββατο. 3 Δεκεμβρίου το Σάββατο και γίνεται χαμός κάθε φορά. Γίνεται χαμός. Τώρα έχουν κλείσει τα φώτα. Πάλλον θα ανάψει το δέντρο τώρα. Για να δούμε τώρα. Είναι θέμα δευτερολέπτων. Λέω να κρατήσουμε τη σύνδεση, Εύη. Σωστά. Και φαίνεται ότι, όπως ανέφερες και εσύ, Νίκο, οι κριτικοί κάνουν την εμφάνισή τους όχι μόνο σε εκδηλώσεις που αφορούν την Κρήτη, αλλά και σε τέτοια μεγάλα και ωραία γεγονότα, δίνοντας το παρόν. Και βέβαια, φαντάζομαι, Μανώλη, εκεί υπάρχουν και άλλοι φίλοι που θα απολαύσετε σήμερα αυτό το όμορφο που συμβαίνει στην πλατεία Συντάγματος. Ναι, σήμερα μάλιστα είναι και η καντάδα του συλλόγου μας. Βγαίνουμε το Σύνταγμα Μοναστηράκι, περπατάμε την Αθήνα με όργανα και ρακές. Σήμερα λοιπόν είναι η καντάδα και κάτι μου λέει ότι θα συνδεθούμε ξανά προκειμένου εκεί κατά τις 7, προκειμένου εκεί τα παιδιά να μας μεταφέρουν αυτό το κλίμα και αυτή την ξεχωριστή δράση. Βέβαια, πόσο βέβαια πολύ σας αγαπούν εκεί οι επιχειρηματίες, μίλησα σήμερα το μεσημέρι, πώς και πώς περιμένουν αυτή την καντάδα, αυτή την βόλτα, θεσμός πλέον. Το μήνυμα το οποίο θες να μεταφέρεις εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής στους δικούς σου ανθρώπους που σε παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ποιο είναι? Λοιπόν, αρχικά να στείλουμε χαιρετίσματα σε όλους στην Κρήτη. Να σας πούμε ότι η Τυπική Ένωση Κριτών Αττικής είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος, ο οποίος συμβάλλει πάρα πολύ. Κάνουμε αιμοδοσίες κάθε χρόνο, 2 φορές το χρόνο, και τον παντοπολίο, συλλογή τροφίμων, βοηθάμε γενικά. Και είμαστε μια οικογένεια. Όποιος νέος φοιτητής έρχεται στην Κρήτη, τον αγκαλιάζουμε και τον βοηθάμε να ενταχθεί πιο ομαλά στην Αθήνα. Γιατί ερχόμαστε όλοι από επαρχία και είναι δύσκολη η προσαρμοστικότητα εδώ πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ανάψει το δέντρο ή να βάλουμε άνω τελεία και να τα πούμε στις 7. Τι πιστεύεις? Πρέπει να μας δώσει και το ρεπορτάζ. Πιστεύω θα ανάψει, δεν ξέρω πότε, πιθανά δεκάλεπτο υπολογίζω. Λοιπόν, οπότε να σε αποδεσμεύσουμε να πάρεις μία ανάσα. Μανώλη, εδώ είμαστε να τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα. Ξεκινήσαμε με κριτικούς φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα, βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος. Έχουμε την φωταγώγηση εκεί του Χριστουγεννιάτικου δέντρου με άρωμα Κρήτης, καθώς μέλη του συλλόγου βρίσκονται εκεί. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον αντιπρόεδρο της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής, τον Βασίλη τον Βουηδάσκη. Βασίλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής. Καλησπέρα. Φωτίστηκε το δέντρο? Ναι, ναι, πριν από λίγα λεπτά φωτίστηκε. Άρχισε η έναρξη. Για πες μας λίγο, τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Το κλίμα πώς είναι, έχει κατέβει κόσμος εκεί στην πρωτεύουσα, στην Ισοσύνταγμα? Για είναι γεμάτο κόσμος, γιατί θα ακούει η Κριτάμπρα που έχει έρθει να τραγουδήσει και σε λίγο θα ξεκινήσει η καντάδα από το σύλλογό μας μέχρι το Σύνταγμα που θα έχουμε πάλι εδώ στο δέντρο να αφήσουμε να τραγουδήσουμε, να αφήσουμε τους αντινάδες μας. Για πες μας λίγο, Βασίλη, η καντάδα από πού ξεκινάει, από ποιους δρόμους περνά και μας είπες βέβαια που καταλήγει. Ξεκινάει από το σύλλογο μας που είναι Παλαιματοπούλη 33, στο Μέγαρο Μουσικής. Περνάμε Ευαγγελισμό
εφάρμοση. Ευαγγελισμό, Σύνταγμα, Μοναστηράκι και ξαναγυρνάμε πίσω στο σύλλογό μα για να περάσουμε μια φέτα στην βραδιά. Είναι ένα θεσμό. Και το Σάββατο είναι το μεγάλο μα βλέπει. Ναι, και... ναι, κάθε χρόνο γίνεται και το διατηρούμε και θα το κρατήσουμε. Βασίλη, τι είναι αυτό το οποίο βιώνεται κάθε φορά που πραγματοποιείτε αυτό τον περίπατο, αυτή την καντάδα, δηλαδή εκεί στην καρδιά της Αθήνας, πώς σας αντιμετωπίζουν, τι σας λένε οι περαστικοί, οι καταστηματάρχες? Είναι όλοι χαρούμενοι γιατί συζητήσουμε και εμείς τη φιλοξενία μας, γιατί τις κερνάμε ραχή, λέμε σημαντινάδες μας, νιώθουμε την κριτική φιλοξενία. Θέλουμε υλικό να μεταφέρουμε αυτή τη ζωντάνια που θα δώσετε σε λίγα λεπτά εκεί στην Αθήνα προκειμένου να το αξιοποιήσουμε. Περιμένουμε φωτογραφίες και βίντεο. Εννοείται και βίντεο και φωτογραφίες θα στείλουμε. Σε πόση ώρα ξεκινάτε? Τώρα έφευγα το μουσική του σύλλογου και σε καλά μισά ώρα, 3-4 θα ξεκινήσει. Μάλιστα. Τους χαιρετισμούς μας, Βασίλη. Όχι, είναι στην Αθήνα, να έρθει. Τους χαιρετισμούς. Καλές γιορτές να έχουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.